πολύ σύντομα να πούμε και από τη δική μας πλευρά ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν μια σειρά διαχρονικά προβλήματα, με κυριότερα την υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών. Είναι ενδεικτικό ότι τα κενά σε όλη τη χώρα ξεπερνούν τις 2.800 οργανικές θέσεις. Τα ζητήματα των μειωμένων αποδοχών και καθυλωμένων για μια δεκαετία μετά τις περικοπές που έγιναν σε όλο το δημόσιο, την κατάργηση επιδομάτων 13ου και 14ου μισθού και τα ζητήματα των συνθηκών εργασίας με μια σειρά προβλήματα, όπως κτίρια τα οποία είναι ακατάλληλα, κτίρια τα οποία δεν έχουν θέρμανση το χειμώνα και ψήξη το καλοκαίρι και άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι ενδεικτικό ότι τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα δικαστήρια στην Αττική. Δεν μιλάμε για μικρά δικαστήρια. Μεγάλο ζήτημα με τη θέρμανση, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει στο πρωτοδικείο της Αθήνας, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο. Και καθημερινά περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από εκεί. Σε αυτά λοιπόν τα προβλήματα που πολύ συνοπτικά ανέφερα, ήρθαν να προσθεθούν και τα νέα προβλήματα που έφερε η πανδημία. Τα μέτρα προστασίας τα οποία λήφθησαν δεν ήταν σε καμία περίπτωση επαρκή. Νομίζω ότι όποιος έχει περάσει από τα δικαστήρια αντιλαμβάνεται ότι ο απλός έλεγχος των πιστοποιητικών που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επαρκές. Τα μέσα προστασίας που έχουν δοθεί κατά καιρούς δόθηκαν με το σταγονόμετρο και έτσι φυσικά σε έναν χώρο που επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι είχαμε και εμείς πολλά κρούσματα, είχαμε και εμείς συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Και θέλουμε να πούμε και να τονίσουμε ότι οι διεκδικήσεις που έχουν να κάνουν με τα μέτρα προστασίας της υγείας δεν αφορούν μόνο την πανδημία. Γιατί μπορεί να πει κάποιος κάποια στιγμή ότι όλο αυτό θα τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει. Αυτό που όμως δεν θα τελειώσει είναι η ανάγκη να υπάρχουν, για παράδειγμα, γιατροί στις δικαστικές υπηρεσίες, σε χώρους δηλαδή που εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι και έρχονται καθημερινά πολλές χιλιάδες. Δεν θα πάψει η ανάγκη να υπάρχουν μέτρα προστασίας από φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες, γιατί μέχρι και τέτοια έχουμε στα δικαστήρια, οι πυρκαγιές κτλ. Επομένως, θεωρούμε πολύ σημαντικές αυτές τις διεκδικήσεις και πολύ σημαντική τον κοινό αγώνα, τον συντονισμό μεταξύ των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης και ειδικά όσων καθημερινά είναι αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα. Επομένως, η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική για την παράσταση διαμαρτυρίας στις 23 του Φλεβάρη στα δικαστήρια της Ευελπίδων και θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Εμείς από την πλευρά μας, κλείνοντας, να πούμε ότι για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προχωράμε και σε πανελλαδική απεργία στις 2 του Μάρτη, θέλοντας να διατρανώσουμε ότι τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και θα αγωνιστούμε για να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστώ.